Καλησπέρα σας. Θετικές, ουσιαστικές και αποδοτικές ήταν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου στη Συρία και την Ιορδανία. Ο Πρωθυπουργός, που επέστρεψε στην Αθήνα στις 7 παρατέταρτο, δήλωσε ότι η επίσκεψη αυτή ήταν από τις πιο αποδοτικές. Οι συνομιλίες του κ. Παπανδρέου στη Δαμασκό και το Αμάν κρίνονται επιτυχείς σε ό,τι αφορά την αντίληψη εδώ με τον βασιλιά Χουσέιν, στιγμιότυπο από την συνάντησή τους. Κρίνονται λοιπόν επιτυχείς σε ό,τι αφορά την αντίληψη των δύο χωρών για το Κυπριακό και το Αιγαίο, αλλά και τις διμερείς σχέσεις, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. Ο κ. Παπανδρέου ανέλησε λεπτομερέστατα στους συνομιλητές του στις δύο χώρες την κατάσταση στο Αιγαίο και το Κυπριακό και κατέστησε σαφές ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία είναι όμοια με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές με το Ισραήλ. Δηλαδή, κατοχή εδαφών, επικισμός των εδαφών αυτών και πλήρης αμερικανική υποστήριξη του Ισραήλ και της Τουρκίας. Οι απόψεις της Συρίας και της Ιορδανίας εκφράστηκαν στις ανακοινώσεις προς τον τύπο για τις συνομιλίες. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στη Δαμασκό, ζητείται η επίγουσα εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό, η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ για το Αιγαίο υποστηρίζεται η εφαρμογή των διεθνών συνθήκων για το δίκαιο της θάλασσας, συμφωνιών που πρέπει να σημειωθεί ότι αγνοεί η Τουρκία. Στην ανακοίνωση τύπου που εκδόθηκε στο Αμάν, σημειώνεται ότι δύο χώρες υποστηρίζουν την ανεξαρτησία, την ενότητα, την κυριαρχία και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τονίζεται το απαράδεκτο της κατοχής εδαφών δια της βίας και ζητείται η αποφυγή μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πρωτοβουλία Κουεγιάρ. Στον οικονομικό τομέα, μετά την καταρχήν συμφωνία για τη σύνδεση Βόλου Λατάκιας με Πορθμίο, τη συμφωνία για τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν με τη Συρία, στο Αμάν, συζητήθηκαν οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Ιορδανίας, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τον τουρισμό και την γεωργία, και συμφωνήθηκε να εξεταστεί τον Ιανουάριο του 1985 από την μεικτή Διυπουργική Επιτροπή η δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων. Η Ιορδανική πλευρά έδειξε ενδιαφέρον για ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή έργων τουριστικής υποδομής. Ακόμα, ο Υπουργός Αμήνης της Ιορδανίας θα επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα για να συζητήσει τη δυνατότητα συνεργασίας στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας, συνεργασία που συζητήθηκε και με τη Συρία. Στο πολιτικό επίπεδο, συζητήθηκε και στη Δαμασκό και στο Αμάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του αυτή, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Άσαντ και τον βασιλιά Χουσέιν σημειώματα τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων στη διάσκεψη κορυφής της κοινότητας στο Δουβλίνο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν κατά την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι και η Συρία και η Ιορδανία θεωρούν πως η συνεργασία και η επαφή με την Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία γιατί σιγά σιγά η χώρα μας έχει αρχίσει να γίνεται μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και το αραβικό έθνος. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου θα γίνει δεκτός αύριο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή και θα τον ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα. Απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του από το Αμάν στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης για αυτή την περίοδο είναι ο προϋπολογισμός και πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν φορολογικές απαλλαγές για τους μικρομεσαίους και θα προστατευθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Η Χίος γιόρτασε σήμερα τα 72 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους. Στην Αθήνα έγιναν εκδηλώσεις για την απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου και την επέτειο του ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου. Αύριο και μεθαύριο συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες σε χωριστές συναντήσεις οι Υπουργοί Εξωτερικών, Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας και Ενέργειας των χωρών της κοινότητας. Το ελληνικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στη δημοσιονομική πειθαρχία για την οποία θα συζητήσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και στις ρυθμίσεις για το κρασί που θα απασχολήσουν για μια ακόμη φορά τους Υπουργούς Γεωργίας. Στη Βουλή τώρα θα συζητηθεί αυτή τη βδομάδα προϋπολογισμός του Σώματος για το 85 και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον ποινικό κολλασμό των βασανιστήριων. Στην Εθνική Αντιπροσωπεία κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδότηση των παθών των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, την αποκατάσταση όσων διώχθηκαν και τη συνταξιοδότηση των αγωνιστών κατά της δικτατορίας. Εκατοντάδες εμπορικά καταστήματα συμμετέχουν στην εβδομάδα προώθησης ελληνικών προϊόντων που αρχίζει αύριο, παρέχοντας έκπτωση 10% στα εμπορικά.